Εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι πνίγει και η Κινέτα, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε καεί ολόκληρη, νομίζω ότι δίνει μια απάντηση στο ερώτημα ότι παρά τη μεγάλη καταστροφή που έφερε η πυρκαγιά, από τότε δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική παρέμβαση του κράτους για τη δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων πλέον. Το έργο το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε ξαναδεί στη Μάντρα, το βλέπουμε στην Κινέτα, το βλέπουμε κάθε φορά που βρέχει και νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτες οι ευθύνες του κράτους. Είτε μιλάμε είτε για τη σημερινή είτε για την προηγούμενη κυβέρνηση. Στο βαθμό που δεν προχωράνε έργα ουσιαστικής προστασίας του κόσμου σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες σημειωτέων, όπως και η Χαλκιδική, όπως και η Δυτική Ελλάδα και άλλες, είναι αυταπόδεικτο ότι είναι περιοχές που κινδυνεύουν κάθε φορά που υπάρχει ένα τέτοιο ισχυρό φυσικό φαινόμενο. Κοιτάξτε, το προσφυγικό σήμερα στην Ελλάδα καθορίζεται σχηματικά, να το πούμε, από τρεις βασικούς παράγοντες. Ένας είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ο άλλος είναι οι συνθήκες του Δουβλίνου και οι άλλες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθορίζουν και ίσως τα ζητήματα του ασύλου. Και ο τρίτος ισχυρός παράγοντας, ο καθοριστικότερος ίσως, είναι οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, οι οποίες είναι, αν θέλετε, το θερμοκήπιο της μετανάστευσης. Δηλαδή, όταν πέφτουν βόμβες στη Συρία, όταν υπάρχουν υπεριαλιστικοί πόλεμοι, όταν υπάρχει ο αμερικανονατοϊκός σχεδιασμός, ο οποίος βάζει κυριολεκτικά μπουρλότο στην περιοχή, είναι φυσιολογικό άνθρωποι να εγκαταλείπουν τις αιστείες τους και να ψάχνουν μια διέξοδο προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, μιλώντας για αυτούς τους τρεις παράγοντες και βλέποντας τι στάση κρατάει και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση απέναντι σε αυτά τα τρία, καταλαβαίνετε ότι τις μοιράζονται τις ευθύνες για το σημερινό έσχος που έχει δημιουργηθεί. Πάμε τώρα στην αντιμετώπιση. Στα δεν μπορεί μέτρα, να υπάρξει σήμερα. Πώς τα βλέπετε. Δεν υπάρχει σήμερα δυνατότητα να υπάρξει μια ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης και για τους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και για τους κατοίκους των περιοχών που σηκώνουν το μεγάλο βάρος της φιλοξενίας, αν δεν καταργηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αν δεν αλλάξει η Συμφωνία του Δουβλίνου, αν δεν επιτραπεί σε αυτούς τους ανθρώπους με πολύ γρήγορες διαδικασίες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις του ασύλου στην Ελλάδα και να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν για τις χώρες του προορισμού τους. Αυτοί οι άνθρωποι στην πλειοψηφία. Να δώσουμε άσυλο σε όλους, λέτε. Όχι σε όλους. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να κρίνεται πολύ γρήγορα η ιστορία του ασύλου. Καταρχήν, θα μπορούσε να μην κρίνεται μόνο στην Ελλάδα, γιατί το Δουβλίνο, ξέρετε, αυτό που προβλέπει να είναι ότι αυτός ο οποίος θα βρεθεί σε μία χώρα, στην πρώτη χώρα προορισμού, είναι εκεί η χώρα που πρέπει να κρίνει το ασύλο. Αυτό προφανώς δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Μπορεί να ταξιδέψει στη χώρα του προορισμού του, να κριθεί το άσυλο κάπου αλλού. Αλλά αυτά είναι περιοριστικά μέτρα που σήμερα συντελούν στο διπλό εγκλωβισμό. Και αυτός ακριβώς ο διπλός εγκλωβισμός είναι το θερμοκήπιο, αν θέλετε, για να φύονται και ξενοφοβικές, ρατσιστικές φωνές, τις οποίες εμείς καλούμε και ανοιχτά τον λαό, τον κόσμο, τα συνδικάτα, τους φορείς, να τις απομονώσουν όπου υπάρχουν αυτές οι περιθωριακές ούτως ή άλλως φωνές και να δυναμώσει ένα κίνημα αλληλεγγύης ακόμα περισσότερο στους μετανάστες, το οποίο θα διεκδικεί ανθρώπινες συνθήκες ζωής εδώ όσο καιρό μένουν στην Ελλάδα και όλα αυτά που λέμε, δηλαδή την κατάργηση της συμφωνίας, την αλλαγή του Δουβλίνου και το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να ταξιδέψουν για τις χώρες τις οποίες θέλουν να πάνε. Και προσέξτε, στις περισσότερες χώρες υπάρχουν είτε συγγενείς τους, είτε συντοπίτες τους που έχουν την επιθυμία να πάνε σε αυτές τις χώρες και να ζήσουν.